Γνώριζες και του Άρη. Τους γνώρισα. Έχει καιρό που τους γνώρισα, βέβαια, να σου πω την αλήθεια. Είμαστε μαζί 2,5 χρόνια, τους ξέρω από τον πρώτο χρόνο γνωριστήκαμε. Α, και τώρα εμείς θεωρούμε ότι τους γνώρισες επειδή ανέβαινε στη φωτογραφία. Αλλά τώρα ναι, τώρα ανέβηκε στα social. Και ως γνωστό, αν δεν ανέβει κάτι στα social, δεν το μαθαίνει κανένας. Μήπως επισημοποιείται όταν ανέβει. Όχι, ενώ, μωρέ. Κάτι παραπάνω. Γιατί... Α, για γάμους και τέτοια. Εντάξει, μακάρι να έρθει και αυτό, μακάρι να έρθει και η οικογένεια, μακάρι να έρθει και το παιδάκι και όλα. Το ματιάξαμε το κορίτσι που έβγαινε και έλεγε ναι, θα παντρευτώ, ναι, γάμος, γάμος. Τώρα αρχίζει και λέει μακάρι, μακάρι να έρθουν, δεν ξέρω, είμαστε 2,5 χρόνια. Μακάρι να παιδάκι. Γιατί άμα μας δεις πρώτες δηλώσεις. Εμείς όμως τις τα είχαμε πει. Αν τα λες με όλους τους τρόπους και δεν έρχεται το δαχτυλίδι. Το θέμα είναι να μας ακούσεις πριν τα πεις δημοσίως. Όχι όταν τα πεις δημοσίως. Όπως επίσης το μεγάλο λάθος που έχουμε επισημάνει σε πολλές φίλες αγαπημένες που είναι σε σχέση, δεν λες ποτέ μόνο στην ιδέα ενός δαχτυλίδιου τρομάζω. Είναι οι ατάκες φωτιά που πρέπει να αποφύγεις. Ναι, αλλά και αφού της Ελένης αυτοπροτείνεται για γάμο. Εδώ, παιδιά. Αν θέλετε ένα δαχτυλίδι, όχι να το. Αλλά... Δεν θέλει από τον καθένα ένα δαχτυλίδι, θέλει από το αγόρι. Σου λέει, αθλητής είναι. Για τους αθλητές ακούγεται ότι παντρεύονται και νοικοκυρεύονται από νωρίς. Είμαστε μαζί, ξέρω την οικογένεια, η άλλη μισή. Με το που τον γνώρισε την άλλη εβδομάδα πήγε γνώρισε τους δικούς του. Μέσα στον χρόνο. Ξέρει τι κάνει το κορίτσι. Γιατί άμα σε συμπαθήσει πεθερά, έχει πάρει το εισιτήριο για τον τελικό. Νομίζω ότι είναι καλή για νύφη. Είναι. Είναι καλή, τον προσέχει, τον έχει στα όπα-όπα, έχει αυτογνωσία και μια χαρούλα. Το λέει το κορίτσι ότι αν πήγαινα εγώ με αγγλικό τραγούδι, επειδή δεν μιλάω καλά αγγλικά, γιατί έχουμε δει και άλλα παραδείγματα ανθρώπων σε αυτή τη χώρα βέβαια. Που δεν ομιλούν καλά την αγγλική, αλλά τη χρησιμοποιούν. Βλέπετε τον καθρέφτη. Εγώ.